Τετάρτη μεσημέρι, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και η κάμερα της εκπομπής μας βρίσκεται η Πατμόν. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει από Βαρσοβία μετά τα πρώτα γυρίσματα του νέου τηλεοπτικού σόου που θα παρουσιάσει. The Wall λοιπόν και ο διάσημος παρουσιαστής μας τα αποκάλυψε όλα. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Καλώς ήρθατε. Μια χαρά, καλώς σας βρήκαμε, τι κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Το καινούριο project. Εσείς τι κάνετε? Να ακούω, γιατί έχω βουλώσει τα αυτιά μου. Αυτός ο τείχος έχει να δει πολλά. Από τις Φιλιππίνες στην Πολωνία. Από τις Φιλιππίνες στην Πολωνία. Ορίστε, έτσι θα το πάμε. Ωραία. Για βες μου λίγο, Γρηγόρη. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που είναι η βάση του η Αθήνα? Σε είχαμε συνηθίσει στα βραδινά, σε όλα. Εδώ στο βραδινό ραδιό είναι και αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τώρα αλήθεια, έτσι να σου πω λίγο σοβαρά, πολύ όμορφο. Ωραίες ανθρώπινες καταστάσεις γίνανε. Ωραία. Τι θα δούμε δηλαδή? Νομίζω ότι θέλω να το απολαύσεις, αλλά αλήθεια, δηλαδή είδα ανθρώπους να, παιδί μου, παιχνίδι που είδα ανθρώπους να δακρύζουν, ας πούμε, να αλλάζει η ζωή τους, ναι. Εντάξει, έχει δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό να αλλάξει η ζωή σου. Δηλαδή άνθρωποι που ήρθαν, ας πούμε, συγκινήθηκα για μια ιστορία, που ήθελε μια γυναίκα, θα τα δείτε, μην σας τα πω εγώ, γιατί δεν ακούω και τι λέω, ούτε εγώ δεν ακούω τι λέω. Αυτός ο τείχος έχει να ακούσει πολλά. Περισσότερο, αυτός ο τείχος έχει να δώσει πολλά, πάρα πολλά, μετρητά. Πώς σου φαίνεται που δεν έχεις πλέον μία εκπομπή εδώ? Δεν έχω τέτοια θέματα, όλη μου ζωή είναι μόνο με διαφορετικές εκπομπές. Δεν ήμουν ποτέ παρουσιαστής που έκανα κάτι συγκεκριμένο. Μ' αρέσει να αλλάζω. Ναι. Αυτό το project πόσο καιρό θα κρατήσει? Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Αυτά εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ κάνω αποστολές. Πάμε εκεί, πάμε. Αν είναι κάτι που μου αρέσει, που το θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω, και αν με εμπιστευτείτε το κανάλι που έχω συμβόλαιο, πηγαίνω, δίνω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου και ξαναγυρίζω. Όπως σε όποιο μέρος της γης. Και Ανταρκτική. Έχεις κανένα παιχνίδι για Ανταρκτική? Το σκεφτώ. Ice game. Πρέπει να πας να λιώσεις τους πάγους. Η Face Κορδά μάθαμε να ανανέωσε το συμβόλαιό της. Με σένα έγινε κάτι αντίστοιχο? Αυτό είχε γίνει πέρσι. Εγώ είχα υπογράψει 2-1 πέρσι. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που τελείωσε. Οπότε έχω άλλον έναν χρόνο και ακόμη 1-1 που είναι το αντένα. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει για τις αλλαγές που θα γίνουν στον αντένα με τα ποσά και με αυτά. Δεν έχω μάθει τίποτα αυτή τη στιγμή. Εγώ ήμουνα εκτός και προσπαθώ λίγο να απομονώνομαι όταν πάω, ειδικά για να κάνω μια αποστολή για δουλειά. Προσπαθώ να απομονώνομαι, να μιλάω με το παιδί μου, να παίρνω την ενέργεια, να μαθαίνω ότι όλα είναι καλά στην υγεία τους και όλα τα άλλα τα αφήνω εκτός. Δηλαδή, το μόνο που με ενδιαφέρει όταν είμαι στο εξωτερικό είναι να είναι οι άνθρωποι που αγαπάω καλά στην υγεία τους. Αν είναι τα άλλα τα προβλήματα, επειδή όταν είσαι μακριά έχει πολλή δουλειά, δεν μπορώ να. Σου λείπει ο μικρό. Πολύ. Πρέπει να σε αφήσω γιατί είμαι πολύ κουρασμένο. Πολλά. Πού το μάθατε? Πώς το μάθατε? Έχεις πληροφορίες? Δημοσιογράφηστε. Φιλιά πολλά. Καλή ξεκούραση. Γεια.